Καλησπέρα σας από τον Ξώσο Μαζαράκη. Είμαι ο Αντρέας Βενέτης και δίπλα μου έχω τον Γιώργο Πρίτσο. Θα περιγράψουμε το δεύτερο ημιτελικό της Development ανάμεσα στους Griffins και τους Lakers. Για τους Griffins, Χούλης Κωνσταντίνος, Μπουραντάς Βαγγέλης, Κοκκώσης Θοδωρής, Δάρας Θανάσης, Ρουσόπουλος Παναγιώτης, Ντελής Αχιλέας, Γιαννέλης Φώτης, Αραμπατζής Δημήτρης, Λυράκης Νίκος, Βρύσης Βασίλης, Χρόνης Ηλίας, ο αρχηγός και Σπυρόπουλος Νίκος. Σου Lakers, το Κατλίδης Μιχάλης, Νιάτας Εμμανουήλ, Μπαρκσάιρ Χένρι, Δάμης Χρήστος, Βαρακτάρης Μανώλης, Αρής Δημήτρης, Τσιφτσής Στέλιος, Κανδύλης Αλέξανδρος, Μαγιώρος Γιώργος και Πετροπουλέας. Πεντάδες εδώ, έτοιμα, θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι Πίστονς περιμένουν τον αντίπαλό τους για την Τετάρτη στον μεγάλο τελικό. Να πούμε συγχαρητήρια Γιώργο στις δύο ομάδες που θα τις δούμε του χρόνου στη Master League, έτσι. Τζάμπολ ανάμεσα στον Πετροπουλέα. Ο Λυράκης. Ο Λυράκης επιδείξει για το τζάμπολ. Σου κάνει καθόλου εντύπωση αυτό? Όχι, γιατί ξέρω ότι ο Λυράκης που κάνει και ατομικές προπονήσεις, ναι, τον έχω δει και από κοντά. Πηδά υψηλά. Και καταφέρει να πάρουν την πρώτη κατοχή. Μέχρι μέσα, όχι τελικά, θα βγει προς τα έξω Κοκκώσης. Κοκκώσης, θα γίνει το λάθος. Τυχογνωμία διαιτητών τώρα εδώ πέρα. Η κατοχή θα πάει για 16 δεύτερα στους Griffins. Θα γίνει τον συμπαίκτη Σπυρόπουλος, ωραία προσποίηση. Βήματα ίσως εκεί. Πάλι πάει στον Κοκκώση. Τον μαρκάρει ο Κατλίδης. 5 δευτερόλεπτα, 4. Κοκκώσης, μόνο το απλό έμπαλα, το Κατλίδη στο rebound. Μπαρξάιρ, η μπάλα πηγαίνει στο 24, τον Μαγιώρο. Δεν θα φτάσει, δεν θα φτάσει την μπάλα στον Μπαρξάιρ. Μαγιώρος, βήματα. Κοκκώσης, Βρύσης, Λυράκης, Σπυρόπουλος, ωραία πάσα, Βρύσης, πολλές πάσεις εκεί για δύο αστοχείο. Σπυρόπουλος θα κοπεί στα ίσια από τον Μπαρξάι, τρομερή άμυνα από τον Μπαρξάι. Πανηγυρίζουν εδώ στον πάγκο οι Σου Lakers για την πολύ καλή αμυντική προσπάθεια. Βλέπουμε αυτό το μανουμάνα θα τους βγάλουν τα σηκώτια στην άμυνα, πραγματικά είναι. Και βλέπουμε το πρέσι και να πείσουν τους Lakers. Πάνω στο Σπυρόπουλο, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα αυτό έχει υποθεί στον πάγκο. Για δύο Τσιφτσής! Καλάθι και φάουλ, Στέλιος Τσιφτσής. Ανοίγει το σκορ στο παιχνίδι Σου Lakers 0-2. Για μένα το βαρόμετρο το Σου Lakers. Τσιφτσής, ναι. Όχι ότι τα άλλα παιδιά υστερούν. Πιστεύω η δικιά του απόδοση επηρεάζει πάρα πολύ τους Lakers. Μέσα για βολή. Λυράκης. Μέχρι μέσα Νίκος Λυράκης. 2-3. Διάβασε ωραία την άμυνα εκεί. Μπαρξάιρ. Θα του πάρει ο Σπυρόπουλος. Τα χέρια εκεί πέρα θα κάνει λάθος όμως. Κάνει και το φάουλ. Πρώτο φάουλ του Σπυρόπουλου. Εκεί λίγο τέιπ εκεί στο δάχτυλο του Σπυρόπουλου, του Μπαρξάιρ και το Κατλίδης. Πετροπουλέας, Μπαρξάιρ, βήματα. Εμφάνιση στο Griffins. Αυτό το γαλάζιο άφησε προπαρήγα πολύ ωραία, πολύ ωραία εμφάνιση. Ευχαριστία φάουλ και το Κατλίδη στα όρια του φάουλ είναι η άμυνα των Lakers. Εκεί στα πόδια κακή πάσα, αλλά ο Κοκκώσης θα βγει την μπάλα έξω κατά τη διάρκεια του Lakers.
Ηρακλήδης. Πετροπουλιάς, θα γίνει το λάθος. Λυράκης έκλεψε. Σπυρόπουλος, αστοχή. Αστοχή και στο lay-up. Και τώρα Μπαρξάιρ. Αλλάζει κατεύθυνση, τρομερή ενέργεια. Τι έβαλε ο Μπαρξάιρ, ο Χένρι. Τρομερή ενέργεια, 2-5. Ωραίο καλάθι, Γιώργο, έτσι. Δύσκολο. Για τρεις ο Λυράκης, αστοχή, rebound ο Κοκκώσης, φάουλ. Δεν μετράει, δεν μετράει το καλάθι, μπάλα απ' έξω. Πολύ διαβασμένη σου βλέγγι. Ναι. Ο coach Ποντίκης κάνει τρομερή δουλειά, ο Μανώλης Ποντίκης κάνει τρομερή δουλειά για τους βλέγγιες. Θα γίνει τον άνθρωπο, έλεψε το Κατλίδης και ο Μπαρξάιρ τώρα. Περιμένετε το Κατλίδη, τον οργανωτή της ομάδας. Και φαντάζομαι στο μπάγκο έχουν δάμι, έχουν νιάδα, έχουν πολύ βάθος και στο μπάγκο τους. Παραλέγουν να κλέψετε, να κλέψετε λίγα εκεί. Ο Κούλης. Λάθος από τον Κοκκώση και φάουλ του Κοκκώση πάνω στον Μαγιόρο. Έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Χούλης, θα μπει ο Ρουσόπουλος, ο Παναγιώτης. Έμπειρο κορμί μπαίνει τώρα. Ο καθηγητής των Κλίπερς. Ναι. Καθηγητής πανεπιστημίου είναι το επάγγελμα του. Ναι, ναι. Λάθος πάσα από το Κατλίδη, Λυράκης. Το αγαπημένο παιχνίδι τώρα, Σπυρόπουλος. Κι άλλο lay-up. Κι άλλο lay-up που θα χάσουν οι Griffins. Με το Σπυρόπουλο και τώρα για τρεις θα στοχίσει. Ριμπάουντ ο Μπαρξάιρ. Τρομερή πάσα Μαγιόρος. Καλάθι. 2-7. Σπυρόπουλος για τρεις, αστοχή. Το rebound εκεί από τους Lakers και το Κατλίδης. Έχουν ξεκινήσει καλύτερα οι Lakers. Backside. Τσιφτσής, η μπάλα πάει στον Πετροπουλέα. Τσιφτσής. Βήματα, η φάουλ. Φάουλ χαμηλά. Griffins. Λίδης Μαγιόρος περιμένει, ακροβολισμένος ο Τσιφτσής. Μαγιόρος αστοχή, Πετροπουλέας. Καλάθι. Και έχουμε time out 2-9. Εκρηκτικό ξεκίνημα από τους Lakers. Time out, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, 9-2 μπροστά οι Griffins. Οι Σου Lakers και οι Griffins έχουν την κατοχή. Βγήκε το 13 στέσο του... Ναι, ο Νιάδας πέρασε. Όχι, ο Ρουσόπουλος έχει μπει, ο Ρουσόπουλος έχει μπει. Συγγνώμη. Έχει μπει το 16, ναι, για πρώτη φορά ο Γιαννέλης ο Φώτης. Λυράκης, δύσκολη ενέργεια. Μπήκε και βγήκε μπαλά. Το rebound είναι από τον... Τσιφτσί και τώρα... Παρξάιρ. Μαγιόρος για τρεις! Μαγιόρος για τρεις και 12-2 στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Θα πάρει το φάουλ εκεί ο Κοκκώσης. Μπάλα απ' έξω. Ωραία πάσα. Θα πάρει το φάουλ εκεί ο Γιαννέλης και δύο βολές.
πρώτη βολή. Πολύ τρακαρισμένη δείχνουν οι Griffins. Μέσα δεύτερη, 3-12. Αλλαγές. Αλλαγή, ο Δάμης μπαίνει μέσα, το Κατλίδης έξω. Τώρα να είσαι σίγουρος Γιώργο ότι θα δούμε τρέξιμο πολύ από τους Lakers. Ο Δάμης είναι από τους πιο γρήγορους point guard της κατηγορίας. Συνολικά στους Lakers τρέχουν σαν ναι. Parkside, θα περάσει στο κέντρο. Δάμης, Parkside, ζώνη Griffins. Μαγιώρος, μέχρι μέσα θα κοπεί από τον Ρουσόπουλο, η μπάλα πάει στον ίδιο όμως. Καλά θα καταφέρει να έχει πίσω Λυράκης εκεί. Σπέρδουν πρώτα παίκτη στους Lakers. Αυτό πραγματικά προς τιμή των παιδιών. Έχουν πάει πρώτα πίσω στους Lakers. Έχουμε μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Στρέψαμε στο παιχνίδι μας. Όλα εντάξει με το Λυράκη. Σηκώθηκε. 3-14 το σκορ και φάουλ του Δάμι. Σπυρόπουλος, Ρουσόπουλος, ωραία ενέργεια, ωραίο καλάθι Ρουσόπουλος με την εμπειρία του εκεί, πέτυχε ένα πολύ ωραίο καλάθι, 5-14. Λάθος από τον Parkside τώρα, η μπάλα πάει και πάλι στους Griffins. Σπυρόπουλος, τρομερή ενέργεια, θα στοχίσει, φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί ο Parkside. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Όλα εντάξει με τον Parkside. Μαγιώρος περνάει το κέντρο. Parkside. Δάμις, θα κοπεί εκεί, κατοχή για τους Lakers. Δάμις, καλάθι για δύο, Δάμις. 5-16. Κοκκώσης, Γιαννέλης, Λυράκης. Τα κοπεί εκεί στα ίσια από τον Μαγιώρο. 11 δευτερόλεπτα για τους Griffins. Από δύο κοψιμάτια κάθε ένα. Λυράκης από πολύ μακριά για 3 σέρμπολ. Δάμις για 2. Θα στοχίσει πολύ ψηλά ο Πετροπουλέας. Και ο Ρουσόπουλος στο φάουλ. Πέμπτο ματικό για τους Griffins, βολές για τον Πετροπουλέα. Άστοχος στην πρώτη βολή, έτοιμος για τη δεύτερη. Με ταμπλό, έξω και η δεύτερη, επιθετικό ριμπάνο Τσιφτσής. Μαγιώρος, Δάμις, Parkside, θα κοπεί στα ίσια από τον Λυράκη. Η μπάλα πήγε στον ίδιο, τρομερή άμυνα από τον Λυράκη. Ο coach βάζει τις φωνές στον Δάμι, ήταν ελεύθερος και θα μπορούσε να πάρει το τρίποντο. Δεύτερο φάουλ του Δάμι. Να ένα πρόβλημα τώρα για τους Lakers. Και δύο βολές. Πέμπτο ματικό για τους Lakers. Και έχουμε αλλαγή. Θα μπει μέσα, επιστρέφει με το 15.
Ο Φούλης, ο Κώστας, έξω ο Ρουσόπουλος. Να προφυλαχτεί κυρίως από τα δύο φάουλ, έτσι Γιώργο. Ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, πρώτο δεκάλεπτο. Κοκώσεις, μέσα η πρώτη. 6-16. Πιστεύω ότι Γκρίφινς θα βρουν τα πατήματα. Έξω η δεύτερη. Παρξάιρ στον Δάμι. Θα του κλέψει ο Σπυρόπουλος. Κοκώσεις. Τρομερή ενέργεια. Τι καλά θα έβαλε ο Κοκώσεις. 8-16 έχουμε time out. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Σου Blakers μπροστά με 16-8 και 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο. Νέο λάθος. Αυτή τη φορά από το Σαρί που εκεί πέρασε το παιχνίδι με το νούμερο 19. Ο Κώσης. Δύσκολη ενέργεια. Θα πάρει το φάουλ. Τρίτο φάουλ ο Δάμις. Δεν έχει παίξει ούτε 5 λεπτά και έχει κάνει 3 ατομικά φάουλ. Έξω δάμες μέσα νιάδας να πούμε. Σε ατομικό επίπεδο είναι λογικό. Το Κώσης μέσα η πρώτη, 9-16. Παρί, παρί. Έξω η δεύτερη. Σαρί στο rebound και τώρα το Κατλίδης. Σιτσίς. Νιάδας. Ακόμα ένα λάθος για τους Σουβλέικερς. Και τώρα Σπυρόπουλος. Καλή άμυνα από τον Κατλίδη. Φάουλ. Η Νιάδα. Δύο βολές και πάλι για τον Κοκώση. Πάλι στη γραμμή ο Κοκώσης. Ο Κόδωρος. Παίζουν πολύ οι Σουβλέικερς στο όριο του φάουλ. Μέσα η πρώτη. 10-16. Δύο στις δύο. 11-16. Θα μπει μέσα το 12 για πρώτη φορά ο Δάρας στη θέση του Κοκώση. Το Κατλίδης. Μιάδας για τρεις έρμπολα, αλλά βγαίνει μια τρομερή πάσα για τον Σαρί. 11-18. Λυράκης. Δάρας για τρεις. Μπήκε και βγήκε μπαλά. Το ριμπάουντ από το 19 του Σαρί. Μαγιώρος, ωραία πάσα στον αέρα το Κατλίδης. Θα στοχίσει τώρα Λυράκης. Τρεις ο Λυράκης μέσα! Για τρεις Λυράκης! 14-18 με τρίποντη βόμβα του Νίκου Λυράκη. Τέλος πρώτο δεκαλέπτο, επιστρέφουμε για πάλι σε λίγο. Στρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι και ο αρχηγός της ομάδας, ο Χρόνης ο Ηλίας, για τους Γκρίφινς και τώρα Μπαρξάι. Μιάδας, δύσκολη πάσα εκεί. Σπυρόπουλος! Τρομερή αμυντική ενέργεια. Αρπάξει την μπάλα εκεί πέρα, την πετάει πάνω στο κορμί του Μαγιώρο, αν ήταν καλά, και η κατοχή περνάει στους Γκρίφινς. Λυράκης.
Λυράκης, δύσκολη ενέργεια. Άλλαξε χέρι στον αέρα ο Λυράκης. Τρομερό καλάθι με 5 δικούς του συνεχόμενους αναπάντητους πόντους μειώνουν στο σουτ. Σαρίς θέλει να πατήσει αστοχή. Το rebound από τον Χούλι. Βήματα. Βήματα από τον Βάρα. Ο Λυράκης βάζει και αυτά που δεν μετράνε. Θα μπει ο Πετροπουλέας. Ναι, θα περάσει ο Πετροπουλέας στη θέση του Σαρί. Παρξάιρ. Για τρεις ο Μαγιώρος, κακό. Έχουν χάσει το ρυθμό τους τώρα οι Σουβλέκερς. Έχουν πάθει blackout στους 18 πόντους. Και οι Γκρίφινς έχουν την ευκαιρία τώρα να ισοπαρίσουν ή και να προσπεράσουν μεσού 3 πόντων. Φάουλ του Μπαρκσάι. Πιστεύω είναι λάθος να μαρκάρει στο σεψιμό. Μέσα στα 8 μέτρα, 9 μέτρα είναι λάθος. Λυράκης, ωραία πάσα. Χρόνης με τα μπλε αστοχή. Ψηλά εκεί ο Σπυρόπουλος. Τρομερή ενέργεια και πάλι από τον Σπυρόπουλο. Λες και έχει λατήρια στα πόδια ο Νίκος Σπυρόπουλος. Πολύ γερά. Πολύ γερά, πραγματικά. Τώρα το rebound εκεί πέρα ήταν, θεωρούσα, χαμένη υπόθεση για τους Griffins. Κέρδισε μια κατοχή τώρα ο Σπυρόπουλος. Εκεί με το πείσμα του και το τρομερό του άλμα Λυράκης. Η μπάλα πάει στον Βάρα και από εκεί στον Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλος. Θα κοπεί εκεί από τον Μπαρκσάιρ. Και η μπάλα πηγαίνει. Θα κάνει λάθος τώρα το 21 όμως. Ο Καντίνης που έχει περάσει το παιχνίδι για πρώτη φορά. Και τώρα Λυράκης. Λυράκης. Δύσκολη ενέργεια. Άφησε άτσαλα την μπάλα. Μαγιώρος στο rebound. Ωραία πάσα. Καντίνης. Καλάθι. Τρομερή εκδήλωση ενδιασμού του Σουβλέκερς και 20-16. Είναι πολύ καλή στο transition game. Ναι, ναι. Λυράκης, ωραία η πάσα του, Χούλις, φάουλ. Είναι κι άλλο φάουλ από τον Μπαρκσάιρ, φορτώνω τη Σουβλέκερς. Σιγά σιγά με φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Μπαρκσάιρ. Μέσα η πρώτη από τον Χούλι. Κώστας Χούλις και 17-20. Γιώργο. Ναι, αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα στους Lakers στο φάουλ. Νευρικότητα από τις δύο ομάδες στις βολές πάντως. Έτσι έχουμε δει βολές που δεν έχουν βρει καν Στεφάνι. Αυτό που παρατήρησα, Αντρέα, είναι ότι οι Lakers ενώ είναι πιο ψηλά κορμιά από τους Griffins, δεν μπορεί να τους βάλει μέσα από τους φίλους, γιατί είναι έχουν πολύ καλή περιφέρεια οι Griffins. Και πολύ γρήγορα. Μιάδα σαν στόχο σε τρίποντο. Μπαρξάρι, θετικό rebound, Μιάδα στη γωνία, η μπάλα στον Μαγιώρο, προσποιείται. Ακροβολισμένος ο Μιάδας, εκεί δεν παίρνει το σουτ, θα δώσει έξτρα πάσα. 3 δευτερόλεπτα, 2. Μπαρξάρι με τη λήξη αστοχή, Λυράκης. Εκεί με τον Καντίνη θα πάρει φάουλ. Φάουλ από το νούμερο 12, τον Δάρα. Δάρας Θανάσης. Πάσα Πετροπουλέας. Θα πάρει το φάουλ εκεί, διαμαρτύρει το Λυράκης. Αλλά νομίζω με το σώμα έχει κάνει το φάουλ εκεί ο Νίκος. Δύο βολές τώρα για τον Πετροπουλέα. Το 88 μέσα, ο Βρύσης. Όχι, το 88 μπαίνει για πρώτη φορά. Είναι ο Μπουραντάς, ο Βαγγέλης. Μπουραντάς Βαγγέλης, έξω θα βγει με το 12 ο Δάρας. Και δύο βολές για τον Πετροπουλέα που έχει 0 στις 2 αν δεν κάνω λάθος. Έξω, έξω η πρώτη. Από τον Πετροπουλέα, έχει 0 στις 3. Έρμπολη, δεύτερη, 17-20 θα παραμείνει. Σαρί Πετροπουλέα, ε. Και θα γίναγα σε ζώνη, δεν είναι... Το μάνουμα τους έχει φορτώσει με πολλά φάουλ. Κρίσιμες εδώ συμβουλές από ένα προπονητή της Master League. Για τρεις ο Μπουραντάς αστοχή. Μάχη για το rebound. Είναι για τους Σουβλέκερς αν βγει. Ναι.
Επιστρέφει ο Κοκώσης. Έξω ο Φρόνης, ο αρχηγός, ο Ηλίας ο Φρόνης. Και ξέρεις τι γίνεται, τώρα κολλάει το παιχνίδι. Καλό είναι να αλλάζεις λίγο και τις άμυνες που σε επιθέσεις. Πρέπει να βρεις το σωστό παιχνίδι του σώματος. Σωστό. Είναι όπως υπάρχει και 30 λεπτά παιχνίδι για να το γυρίσεις. Αστοχή ο Μαγιώρος. Πετρομπουλέας rebound, αλλά θα αστοχίσει σε ένα εύκολο σουτεκί. Παρξάιρ, Μιάδας. Μαγιώρος! Αλεούπι πάσα και 17-22. Διαμαρτύρονται για 3 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι Γκρίφινς. Κοκώσης! Αλλά διαμαρτύρονται. Κοκώσης για 3! Αλλά ουέρτας τα έλεγα εγώ. Με αυτό το βηματάκι. Ναι. Μαγιώρος. Μαξάιρ. Μαγιώρος. Το πιέζει ο Λυράκης. Είναι καλή άμυνα τώρα των Γκρίφινς. Μαγιώρος! Βρήκε τρόπο να εκτελέσει 20-24. Ωραίο παιχνίδι. Ω, εκεί. Λάθος από το Λυράκι. Σηκώνει το χέρι. Και έχουμε δύο αλλαγές. Θα μπει ο Λυράκης και θα μπει ο Ρουσόπουλος. Θα μπει και με το 16 ο Γιαννέλης στη θέση του Χούλη. Κατοχή για τους Λέικερς. Επέστρεψε και ο Τοκατλίδης στη θέση του Μαγκιόρου. Βήματα εκεί. Κατοχή περνάει στους Γκρίφινς. Αρκετά λάθη μέχρι στιγμής, έτσι Γιώργο. 12. Οι Σουβλέκερς έχουν τα διπλάσια λάθη και βρίσκονται και μπροστά στο σκορ. Να, κάτι το οποίο λέμε ότι δεν ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση οι αριθμοί. Κοκώσης τα κοπεί. Η μπάλα πάει στον Σπυρόπουλο. Βήματα. Βήματα, η μπάλα απ' έξω για τους Σουβλέκερς. Το Κατλίδης. Καντήλης Πετροπουλέας. Το Κατλίδης για 2 αστοχή. Ο Ρουσόπουλος στο rebound. Τώρα Κοκώσης. Μπουραγκάς. Ωραία πάσα, Ρουσόπουλος θα πάρει το φάουλ. 2 βολές. Αν είναι του Μπαρξάιρ είναι το τρίτο. Φάουλ. Τα προβλήματα μαζεύονται τώρα για τους Σουβλέκερς. 3 ο Δάμης, 3 και ο Μπαρξάιρ. Μέσα με το 24 Καντήλης. Μαγιώρος, με συγχωρείτε. Χαμηλά τελικά το φάουλ, η μπάλα απ' έξω. Θεωρώ ότι νομίζω ότι είναι πάνω στην προσπάθεια. Ο Ρουσόπουλος. Ωραία κίνηση ο Μπουραντάς. Η μπάλα πάει στο Σπυρόπουλο. Αστοχή ο Σπυρόπουλος. Το rebound είναι από τον Μαγιώρο. Το Καντήλης. Είναι μόνος του στη γωνία για 3 ονειάδας, αστοχή. Το rebound ο Κοκώσης. 4-40 για το ημίχρονο. Κοκώσης. Φάουλ του Πετροπουλέα. Αυτό είναι το 4ο ομαδικό των Σουβλέικερς. Μπάλα απ' έξω. Σπυρόπουλος. Βήματα από τον Μπουραντά. Πολλά λάθη. Πολλά λάθη τώρα από Πρίτσο. Θα σου πω και ένα
κάποιο σημείο το στατιστικό. 19 λοιπόν για τους Ουγγλίκες, 6 μόλις για τους Γκρίφιντς. Απίστευτο! Εξορροπείται ίσως από τα λάθη αυτό. Ναι, ξέρεις κάτι, έχουν 10 στα 18 τίποτε στους Ουγγλίκες. Μιάδας για 3! Πρέπει να έχει χτυπήσει και ο Τοκατλίδης. Πουτσένη εκεί λιγάκι σηκώθηκε, το πατάει, εντάξει. Όλα οκ. Okay. Θα μπει για πρώτη φορά με το 9 ο Ντελής, ο Αχιλέας, για τους Griffins έξω Μπουραντάς. Ο λόγος που έχουν μόνο 4 αμυντικά rebound είναι ότι έχουν 10 στα 18 τίποτα σου μπλέκι. Πολύ καλό ποσοστό, έτσι Γιώργο. Πάρα πολύ καλό. Πάνω από 50% παράνε οι άνθρωποι. Έξω τώρα ο Τοκατλίδης, επέστρεψε ο Δάμης, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, έχει 3 φάουλ. Και μαρκάρει και το Σπυρόπουλο, έτσι. Γι' αυτό το αφήνει χώρο του Σπυρόπουλου. Για 2 ο Ρουσόπουλος αστοχή. Την ακούμπησε εκεί ο Νιάδας. Ακούμπησε την μπάλα. Και αυτή πάει στους Γκρίφινς. 14 δεύτερα. Σπυρόπουλος. Ωραία προσπάθεια, αστοχή. Πετροπουλία στο rebound. Κανδύλης. Η μπάλα πάει στον Νιάδα, παραλίγο βήματα, νομίζω έγιναν βήματα εκεί. Κανδύλης, φάουλ. Γιώργο, βήματα, Είναι δεξιά βημάτων, είναι τώρα. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι έχει πατήσει πρώτα και μετά αφήνει την μπάλα στην πάσα. Θα επιστρέψει το παιχνίδι ο Χρόνης στη θέση του Κοκόση. Μέσα έβρεπε το Καντήλι, 28. Έξω η δεύτερη, rebound εκεί. Ντελής. Ντελής, με συγχωρείτε. Όχι, Ντελής, καλά το είπα, Μαχιλέας Ντελής. Σπυρόπουλος. Δύσκολη ενέργεια, θα κοπεί εκεί. Θα κοπεί ο Σπυρόπουλος. Νιάδας. Και τώρα Μαγιώρος. Φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Εσπευσμένα επιστρέφει ο Λυράκης στο παιχνίδι. Στη θέση του Χρόνη. Δάμης. Γιώργος Δάμης. Για τρεις ο Δάμης μέσα. Δάμης για τρεις. 20-31. Για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά οι Σουβλέκερς. Λυράκης, θα πάρει το φάουλ, 2 βολές. Θα πάρει το φάουλ, είναι το 5ο ομαδικό. Βολές για τον Νίκο τον Λυράκη. Έτσι η πρώτη βολή. Έτσι και η δεύτερη, ριμπάνω Πετροπουλέας. Φάουλ του Ντελή, βολές τώρα για τον Μαγιώρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ο Μπαϊρακτάρης από τους Σουβλέικερς και από την άλλη πλευρά δεν έχει μπει, όχι, έχουν αγωνιστεί ο Αραμπατζής με το 11. Έξω πρώτη βολή από τον Μαγιώρο. Ταμπλό!
έξω και η δεύτερη. Επιθετικό rebound ο Μητροπουλέας. Κάνουν πάρτι στα rebound, έτσι. Κάνουν πάρτι στα rebound στους Lakers. Απίστευτα πράγματα. Δάμις. Μαγιώρος. Έμεινε η μπάλα στα χέρια τους. Έπρεπε να σουτάρει και κάποιος. Κατοχή για τους Griffins με το Λιράκι. Δείχνει το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Σπυρόπουλος. Λιράκης. Ωραία προσπάθεια για Νέλης. Έλειξε και το 24 και τώρα Δάμις. Θέλει να τρέξει. Το κλείνουν εκεί σωστά. Στη γωνία, ωραία προσπίση, Νιάδας, πάσα πίσω από την πλάτη. Κανδύλης, αστοχή, Πετροπουλέας, αστοχή. Και φάουλ. Φάουλ θα κερδίσει ο Ντελής, είναι βολές. Για πες μας τώρα ρε Γιώργο λίγο τα rebound, γιατί πραγματικά... Rebound για τους Griffins και 24-8 έχουν τα τριπλάσια rebound. Ναι, αυτό οφείλεται στα πολύ καλά ποσοστά του Σουβλέκερ. Ναι, αλλά είναι πολλά τα επιθετικά, Γιώργο. Είναι πολλά, είναι ψηλή ομάδα. 10 επιθετικά rebound σε 18 λεπτά. Μέσα πρώτη βολή. Τελής. 21-31. Πρέπει να ροκανίσουν λίγο τη διαφορά πριν μπουν στο ημίχρονο δύο ομάδες. Μέσα και οι δύο από τον τελή, 22-31. Αλλαγή. Κοκκώσεις μέσα, όχι, έχουμε time out. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε. 1-33 για το ημίχρονο. 1-38, με συγχωρείτε. Επέστρεψε ο Σαρίς, θέση του Πετροπουλέα. Και ο Τσιφτσής έχει μπει μέσα. Δάμις. Μέχρι μέσα, λάθος πάσα. Και έφυγε τώρα Σπυρόπουλος. Αστοχή και πάλι ο Σπυρόπουλος. Πολύ καλή άμυνα του Νιάδα εκεί. Και τώρα Μαγιώρος. Να πω κάτι κι εγώ προπονητικό, Γιώργο. Το Δάμι δεν θα τον έβαζα για τα τελευταία 1,5 λεπτά, θα τον προστατέψω. Μέσα για τρεις, Μαγιώρος. Δεν θα τον έβαζα γιατί είναι διαφορά στους 11, ήταν στους 9 πόντους πριν, τώρα είναι στους 12. Για ποιο λόγο να ρισκάρω αυτό, δεν πάρω το φάουλ του. Και απορώ αυτό πως δεν το έχουν σκεφτεί και οι Γκρίφινς να παίξουν εκεί με το Σπυρόπουλο. Μήπως και πάρει το τέταρτο φάουλ του Δάμι. Κοκκώσεις. Ρουσόπουλος βήματα. Ρουσόπουλος βήματα. Κατοχή για τους Σουβλέικερς. 48 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Δάμις. Θα του κλέψει και ο Σπυρόπουλος. Δύσκολα για τα πράγματα. Παραλίγο. Παραλίγο να το κάνει το τέταρτο φάουλ. Το 16 ώρα Γιαννέλης Καλάθη. Γιαννέλης Φώτης 24-34. Γιώργος, Δάμις. Έχουν πολύ χρόνο ακόμα. Τσιφτσής για δύο. Αστοχή. Μόνος του εκεί στο rebound ο Σαρίς. 10 δευτερόλεπτα. Νιάδας προσποιείται. Στην άλλη πλευρά Μαγιώρος είναι μόνος του για τρεις. Αστοχή ο Μαγιώρος. Rebound ο Λιράκης. Πετάει και την μπάλα. Και κάπως έτσι έχουμε λήξει πρώτο ημιχρόνου. Griffins 24, Σουβλέικερς 34. Να πούμε κάποια χρήσιμα στατιστικά στο πρώτο μέρος. Για τους Griffins 9 πόντους και πρώτο σκόρερ είναι ο Κοκκώσης ο Θοδωρής με 9 πόντους 2 rebound και ο Λιράκης τον ακολουθεί με 7 πόντους. Για τους Σουβλέικερς 14 πόντους έχει ο Μπαρκσάι, 5 ο Δάμις και 4 ο Νιάδας ο Μανώλης. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίχρονο, 34-24 μπροστά στους Lakers και πρώτη κατοχή για τους Griffins με τον Κοκκώση. Κοκκώση, η μπάλα πάει στο Σπυρόπουλο. Λιράκης. Θα γίνει το κλέψιμο εκεί από τον Τζιφτσί από μπροστά και τώρα το Κατλίδης. Φάουλ του Κοκκώση. Όλα εντάξει εκεί πέρα. Ήταν λιγάκι εκεί σκληρό το φάουλ, έτσι Γιώργο.
στα πλαίσια βέβαια ότι εντάξει, μπερδεύτηκαν και λίγο τα πόδια τους εκεί. Μαγιώρος Τσιφτσής από τη γωνία για δύο, Τσιφτσής αστοχή. Επιθετικό rebound, Σαρίς αστόχησε στο lay-up. Και τώρα Σπυρόπουλος. Δεν έχουν εκμεταλλευτεί σήμερα οι Griffins καθόλου την ταχύτητα του Σπυρόπουλου. Έχει χτυπήσει και ο Τσιφτσής. Κατά λάθος τον βρήκε ο Σπυρόπουλος. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Στρέψαμε. Έχει βγει ο φακός του Τσιφτσή και έχει περάσει έξω για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στη θέση του έχει περάσει ο Μπαρξάι. Ρουσόπουλος. Βήματα εκεί, όχι. Διαδιετής Ρουσόπουλος. Φάουλ του Σαρί. Πεταμένα τα νεύρα και από τις δύο ομάδες. Βέβαια, τώρα μιλάμε για έναν ημιτελικό. Όσο Γιώργο, όσο και να λέμε ότι είναι γιορτή, κρίνεται μία θέση σε ένα τελικό τώρα εδώ πέρα. Κακά τα ψέματα. Και να σου πω και κάτι. Και ήρεμα είναι το παιδί. Δεν έχει δοθεί φάουλ. Τρία δευτερόλεπτα. Τρία δευτερόλεπτα για τους Griffins. Ο Σπυρόπουλος θα το πάρει το σουτ. Φάουλ στο ένα δευτερόλεπτο. Πολύ κακό φάουλ. Θα έλεγε ο χρόνος και πέρα, καθώς ο Σπυρόπουλος δεν πήγαινε για το σουτ. Πήγε να βγάλει την μπάλα έξω. Πήγε να κάνει κι άλλη πάσα. Ο Λυράκης τώρα. Κοκκός είναι με αναφορά Λυράκης. Όχι, ο Βρύσης ήτανε. Τώρα είναι ο Λυράκης. Κοκκώσεις. Σουτάρει, θα πάρει το σουτ, αστοχή. Το rebound από τον Μαγιώρο. Και τώρα το Κατλίδης. Μπαρξάιρ. Προς τα μέσα αυτός. Καντήλης, Μαγιώρος, βήματα. Πολλά λάθη από τους Βουβλέικερς. 15 λάθη σε 21 λεπτά. Δηλαδή αν συνεχίσουν έτσι θα περάσουν τα 25 λάθη. Είπαμε είναι αυτό το βηματάκι που κάνουν σχεδόν 90% των ομάδων στο μπασκετάκι. Και το οποίο όταν παίζουμε στις Αλάνες δεν το παρατηρεί κανείς, οπότε ξέρεις, είναι και θέμα συνήθειας. Λυράκι, θα κάνει λάθος και ο Ρουσόπουλος, του κλέψε ο Μπαρξάιρο. Εκεί φάουλ για κίτρινη κάρτα στον Βρύση, μπερδεύτηκε το πόδι του εκεί πέρα στον Μπαρξάιρο, μπάλα απ' έξω, έχει δοθεί απλό φάουλ. Το έκανε ο Βρύσης. Την μπάλα απ' έξω. Όλα εντάξει με τον Μπαρξάιρ. Σηκώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ. Μπαρξάιρ. Η μπάλα πάει στον Τοκαβλίδη. Μαγιώρος. Τι καλά τι έβαλε ο Μαγιώρος. 24-36. Και τώρα Λυράκης. Ρουσόπουλος, δύσκολη ενέργεια, θα κοπεί εκεί, η μπάλα πάει στον Κανδύλι. Τώρα Μπαρξάιρ, θα γίνει το λάθος, έκλεψε ο Ρουσόπουλος, μέχρι μέσα. Τι έχασε ο Σπυρόπουλος, ήταν 3 με 1 εκεί, Κανδύλης. Σαρίς, καλάθι, 24-38, time out. Στρέψαμε, 38-24 μπροστά στους Lakers. Και μπάλα για τους Griffins. Επέστρεψε και ο Τσιφτσής στον πάγκο. Μιράκης. Ωραία προσπάθεια, κακό το σουτ. Μπαρξάιρ το rebound και πάτησε την πλάγια γραμμή ο Τοκατλίδης. Ακόμα ένα λάθος για τους Lakers. 16 λάθη. 17ο λάθος αυτό. Λυράκης. Μέχρι μέσα. Τρομερή ενέργεια. Θέλουν αυτά τα καλάθια του Νίκου Λυράκη Griffins για να επιστρέψουν στο παιχνίδι. 38-26. Το Κατλίδης, τον Μαρκάριο Σπυρόπουλος. Σαρίς. Κανδύλης για τρεις. Ο Μαγιώρος είναι. Μαγιώρος για τρεις από τη γωνία. 26-41. Αλλαγή, Μπουραντάς μέσα, Κοκκώσεις έξω. Στους
15 πόντους Γιώργο Πρίτσο διαφορά. Τους πω κάτι, κοίταξα λίγο, δεν είναι τόσο πόντους. Ενώ βλέπεις το Σπυρόπουλο στους 2 πόντους. Ναι, ναι, μεγάλο έχει θέμα. Έχουν πρόβλημα οι κρύφτες, όχι ότι υποτιμώ τα άλλα παιδιά. Απλά είναι από τα... Από τους παίκτες που μπορεί να τραβήξουν στο σκορ. Λάθος πάσα τώρα του Ρουσόπουλου εκεί. Έκλεψε ο Σαρίς και τώρα το Κατλίδης. Ωραία πάσα βήματα. Λάθος νούμερο 18 για τους Lakers. Αν δεν κάνανε 18 λάθη. Όταν βλέπεις τα υπέτους που σου τραβάνε στο παράδειγμα να είσαι μόνο ψήφος τέτοιος πρόβλημα. Το έχω και εγώ παρατηρήσει. Ρουσόπουλος. Λίγο κι άλλο λάθος. Συγκράτησε ο Σπυρόπουλος, Ρουσόπουλος. Το γλίσανε εκεί. Για τρεις ο Μπουραντάς, αστοχή. Μάχη για το rebound. Καντήλης, θα πάρει το φάουλ. Δύο στα 10 τρίποντα για τους Griffins. Δύο στα 10, ναι. Πολύ καλό ποσοστό. Επιστρέφει ο Τσιφτσής στη θέση του Καντήλη. Το θέμα των Griffins δεν είναι η άμυνα τόσο όσο η επίθεση. 26 πόντους σε 24 λεπτά. Τσιφτσής, Παρξάιρ, αστοχή. Ρουσόπουλος ριμπάν, τι έκανε και ο Ρουσόπουλος. Λάθος για τους Griffins. Πουλήσανε τώρα την μπάλα. Σάιρ. Καλή άμυνα. Θα πάρει το φάουλ ο Μπαρξάιρ. Από τον Μπουραντά το φάουλ και τώρα μέσα ο Γιαννέλης και ο Χούλης. Έξω ο Ρουσόπουλος. Έξω και ο Βρύσης. Και από την άλλη πλευρά μπαίνει ο Δάμης στη θέση του Μπαρξάιρ. Δεν έχουμε να εκμεταλλευτεί κρίση στην ταχύτητα του Σπυρόπουλου σήμερα, δεν σε κανένα σημείο. Δάμης, Τσιφτσής, του πήρε την ταυτότητα εκεί ο Σπυρόπουλος και κατά μέτωπο αστοχή και πάλι ο Σπυρόπουλος, επιθετικό ριμπάουν, καλάθι! Νίκος Σπυρόπουλος, 28-41. Εδώ θέλω το καλάθι, είναι Γιώργο. Δύο καλάθια. Το Κατλίδης εκεί περνάει. Ωραία πάσα. Τσιφτσής για δύο. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound. Ο Τοκατλίδης. Μαγιώρος. Για τρεις ο Τοκατλίδης. Αστοχή. Επιθετικό rebound ο Μαγιώρος. Θα πάρει το φάουλ δύο βολές. Κοίταξε Γιώργο να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό, έτσι και ήταν βολές, αλλά όταν δεν μπορείς να πάρεις rebound, καληνυχτίζεις. 12 rebound οι Griffins είναι και 14. Έχουν πάρει 22 περισσότερα rebound, πραγματικά. 14 επιθετικό rebound. Δηλαδή οι Griffins έχουν πάρει 12 συνολικά και οι Σουβλέγγρες 14 επιθετικά. Κολακευτικό το μείον 13, πραγματικά, το 24-41 κολακευτικό με τη διαφορά των rebound. Βολές. Έχουμε. Βολές είναι 2 στις 10 για τους Lakers, 8 στις 14 για τους Griffins. Και το 2 στις 10 για τους Lakers, 3-11 τώρα. Μπουραντάς. Λυράκης. Για 2 ο Λυράκης, airball. Το rebound από τον Τζιφτσί και τώρα Δάμης. Με το πόδι στο γκάζι, Μαγιώρος, μπήκε και βγήκε μπάλα. Το πήρανε γι' αυτό. Ακόμα ένα rebound για τους... Ακόμα ένα rebound για τους Σουβλέικερς τώρα. Φάουλ από το Σπυρόπουλο. Πολλές. Είναι πολλές. Στοιχεία να πούμε. Ο μέσος όρος των ασίστ των Griffins τεχνικά είναι 14 και σήμερα έχουμε μόλις μία. Μία τελική πάσα. Μία τελική πάσα. Απίστευτα. Βέβαια, από τους 28 πόντους 8 είναι από πολλές. Έξω η πρώτη βολή από τον Τοκατλίδη. Πάντως σήμερα να πούμε ότι βλέπουμε διαφορετικούς Σουβλέικερς με έμφαση πολύ στην άμυνα. Πολύ, πολύ, ναι, σε πολύ. Σε μόνο από τα παιχνίδια σχεδόν και δεν ανεβάσει την επίθεση, όχι τόσο στην άμυνα. 28-43.
Λιράκης, παραλίγο το λάθος, θα του κλέψω το κατλίτης εκεί του Λιράκη και τώρα Γάμης, τον κλείνουν εκεί. Τεχνική ποινή. Τεχνική ποινή στον πάγκο των Griffins. Ο Δάμης θα πάει να εκτελέσει τη βολή και πάλι απ' έξω για τους Lakers. Μέσα η βολή από τον Δάμη, 28-44. Και πάλι απ' έξω. Πρώτη φορά στους 16 πόντους, πολύ σωστά ο Γιώργος Σπρίτσος. Μαγιώρος, Σαρής, Τσιφτσής, Airball, Λιράκης, θέλει να τρέξει ο Νίκος Λιράκης, μετράει αν μπει, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές, Νίκος Λιράκης. Πάντα μαζί με τον Γιώργο Πρίτσο, δώσω κλεισό στο Μαζαράκι. Λιράκης μέσα εβολή, 29-44. Δεν έχει πάρει και πολλές πρωτοβουλίες σήμερα ο Νίκος, ο Λιράκης. Πολύ διαβασμένοι αλλά... σου βλέπει και στο μαρκάρισμά του, να πούμε, Γιώργο. Δέκατος πόντος για τον Νίκο. Μέσα και η δεύτερη, 30-44. Κοίταξε να σου. Έτσι όπως βλέπω τους Γκριφίντς, ο Λιράκης με τον Σπυρόπουλο πρέπει να πάρουν, πρέπει να ανεβάσουν στροφές τώρα. Μαγιώρος έξω, η μπάλα στο Σαρή, θα κλέψει ο Σπυρόπουλος. Δύο μέναν τώρα, Σπυρόπουλος, πάσα Μπουραντάς, αστοχή φάουλ. Τέταρτο φάουλ του Δάμη, να το πρώτο μεγάλο πρόβλημα. Γκράντε, τεράστιο πρόβλημα για τους Λέικερς, ο Δάμης 4 φάουλ. Αμέσως σηκώνεται εκεί πέρα ο Νιάδας να μπει. Καθώς έχει πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι, έχει 16 λεπτά ακόμα το παιχνίδι. Έξω ο Δάμης, μέσα ο Νιάδας. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ λίγα ακόμα. 16 λεπτά. Μέσα η πρώτη βολή από τον Μπουραντά. Πάνε καλά στις βολές τουλάχιστον οι Griffins. Πάμε 11 στις 17. Καλά είναι, εντάξει. Καλώς. Είναι πολλά φάουλ στους Lakers στο ναι. Πρώτο ημίχρονο. Πολλά, πολλά φάουλ. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. 2 στις 2, κάτω τον Μπουραντά. 32-44. Να το και το λάθος τώρα από τον Νιάδα. Κατοχή για τους Griffins. Και time out αμέσως από τον coach Ποντίκη. Αμέσως το time out. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας, κατοχή για τους Griffins. Μετά το λάθος του Νιάδα, ο οποίος πάτησε μέσα με την μπάλα στην επαναφορά. Λάθος όμως έκλεψε ο Νιάδας, διόρθωσε το προηγούμενο λάθος του. Το Κατλίδης. Και βγήκε ο Σαρής και πήγε ο Πετροπουλέας. Νιάδας, ναι. Τσιφτσίσα στο γύρο, δυτικό ρυμπάνο Πετροπουλέας. Και πανέξυπνα πετάει την μπάλα πάνω στο Λιράκι. Πετροπουλέας 11 rebound, τα 6 επιθετικά έτσι. Έχει πάρει περισσότερα επιθετικά από αμυντικά έτσι, απίστευτα. Περισσότερα και από τους Griffins, έχουν 3 επιθετικά οι Griffins. Ναι, όντως. Νομίζω πάντως, Γιώργο, ότι βγάζουν περισσότερη ενέργεια στην άμυνα τώρα οι Griffins. Παίζουν το τελευταίο τους χαρτί τώρα, έτσι. Η διαφορά είναι στους 12 πόντους, πρέπει να μειώσουν αν θέλουν να μείνουν στη διεκδίκηση της νίκης. Μαγιώρος για 3! Μαγιώρος για 3, έμεινε λιγάκι μόνος του εκεί πέρα. Τεράστια εμφάνιση, έχει βάλει τους μισούς πόντους της ομάδας του. Θέλει να απαντήσει ο Λιράκης με ταμπλό! Νίκος Λιράκης απαντάει, 35-47. Back to back, αυτά μου αρέσουν πολύ τα τίποτα. Και πάνε τώρα να κλείσουν το Κατλίδη, καλή άμυνα. Η μπάλα πάει στο Τζιφτσί. Είναι μόνος του ο Νιάδας τώρα για 3. Νιάδας αστοχή, follow του Μαγιώρου αστοχή. Μπουραντάς. Στην διεκδίκηση του rebound θα πάρει το foul. Τέταρτο ομαδικό για τους Lakers. Να πούμε ότι οι Griffins αλλάξαν πέφτει άμυνα. Παίζουν man-to-man. Παίζουν man-to-man, ναι. Η ζώνη δεν τους βγήκε. Ίσως έπρεπε να παίξουν λίγο νωρίτερα για μένα. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτή χωρίς να καθόλου. Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε εδώ τη γνώμη μας. Είμαστε για να λέμε τη γνώμη μας. Okay. Πάντοτε σε πλαίσια ουδέτερα. Κούλης, η μπάλα πάει στη γωνία, Σπυρόπουλος, κακό.
Τσιφτσί στο rebound. Το Κατλίδης το πιέζουν εκεί. Μπάλα πάει στον Μαγιόρο. Τσιφτσίς. Μιάδας, Πετροπουλέας, νταπιτή με εκεί. Για τρίσορ το Κατλίδης, αστοχή Πετροπουλέας. Πετροπουλέας, επιθετικό rebound νούμερο 7 για τον Πετροπουλέα. Και 35-49. Λυράκης για τρεις αστοχή. Το rebound από τον Μιάδα. Και τώρα το Κατλίδης. Ο Μαρκάριος Κουρόπουλος πάει για double team και ο Λυράκης. Η μπάλα πάει στον Μιάδα. Τσιφτσής. Μαγιώρος προς τα μέσα. Πάσα στη γωνία. Πολλές πάσες τώρα. Πρέπει να σουτάρει κάποιος. Ο Μιάδας για τρεις αστοχή. Rebound. Ο Πετροπουλέας εκεί. Πέφτουν κορμιά στο παρκέ πραγματικά. Το Βελάκι δείχνει σου Βλέικερς. Και μέσα ο Ρουσόπουλος στη θέση του Κούλη. Αντί να μειώνεται η ψαλίδα στα rebound, μεγαλώνει έτσι Γιώργο. 51-14. Πετροπουλέας ο οποίος ζήτησε και αλλαγή. Αλλά πριν την αλλαγή, όχι, θα στοχίσει τελικά. Κατοχή για τους Γκρίφινς. Αυτό ξέρει εκεί πέρα, κουρασμένος τώρα ο Πετροπουλέας. Έχει κάνει υπερπροσπάθεια πραγματικά. Και μπήκε ο Σαρίς τώρα στη θέση του Πετροπουλέα. Καταβεβλημένος ο Πετροπουλέας. Πάει στον πάγκο να πάρει τις ανάσεις στο 1-25 για το τρίτο δεκάλεπτο. 35-49 μπροστά στους Lakers. Και τώρα οι Γκρίφινς με τον Μπουραντά. Παίρνει το σκρίνα από τον Ρουσόπουλο, αλλάξαν τα μαρκαρίσματα. Μη σμάτσε και ο Ρουσόπουλος, θα πάρει το φάουλ δύο βολές. Δύο βολές για τον Ρουσόπουλο. Αυτό που λέγαμε για τα rebound, 41-14. 41-14, 27 rebound παραπάνω. Γιώργο. Εντάξει, οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, ζωνή. Έξω πρώτα από τον Ρουσόπουλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι, όταν είναι 15 rebound, άρα έχει πρόβλημα στα block-out. Στα block-out. Ισχύει. Το rebound δεν είναι μόνο θέμα του ψηλού. Έξω και οι δύο βολές από τον Ρουσόπουλο. Το rebound είναι από τον Μιάδα και τώρα το Κατλίδης. Που κάνει πολύ καλή δουλειά στο οργανωτικό κομμάτι. Από το Κατλίδης. Μιάδας, Τσιφτσής, για τρεις ο Τσιφτσής. Θα στοχίσει η κατοχή για τους Γκρίφινς. Ακόμα και όταν παίρνουν rebound οι Γκρίφινς, Γιώργο, είναι κάτω από τρομερή πίεση. Δηλαδή οριακά το παίρνουν, πώς να το πούμε, με μάχη, με υδρότα πολύ το παίρνουν το rebound, το αμυντικό. Μπουραντάς, για τρεις ο Μπουραντάς, αστοχή. Rebound το Κατλίδης. Και τώρα Τσιφτσής. Περνάει το κέντρο, 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Το Κατλίδης μέχρι μέσα θα κοπεί από το Λυράκι εντυπωσιακά. Η μπάλα στο Ρουσόπουλο και τώρα Σπυρόπουλος θα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Είναι το πρώτο του lay-up αυτό, το πρώτο επιτυχημένη φάση στον ευνηδιασμό για τον Σπυρόπουλο. Κατλίδης, Τινιάδας, Μαγιώρος. Όλη η επίθεση είναι για τους Σουβλέικες. Τον μαρκάρει ο Σπυρόπουλος. Μαγιώρος, τον κλείσανε τρεις. Ελεύθερο σούτ για τον το Κατλίδη. Το Κατλίδης, ο Λυράκης πετάει την μπάλα. Το Κατλίδης και πάλι για τρεις. 37-52. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε. 37-52. Ένα βουνό έχουν ανέβουν οι Γκρίφινς. Αν θέλουν να είναι αυτοί που θα πάνε στο τελικό της Τετάρτης με τους 6 Pistons. Λυράκης, ωραία πάσα. Εκεί θα το πει στα ίσια όμως. Ο Βρύσης. Στα ίσια η τάπα εκεί. Από τον Καντήλη, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο Καντήλης. Από τον Καντήλη με το νούμερο 21. Ρουσόπουλος, αστοχή. Ριμπάουν ο Μιάδας. Πάνε να προσφέρουν και θέαμα τώρα. Πάνε να προσφέρουν και θέαμα οι Σουβλέικερς. Βέβαια ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει 9,5 λεπτά ακόμα. Η Γκρίφινς δεν είναι ομάδα που θα παραδώσει τα όπλα τόσο εύκολα. Βέβαια είναι πολύ άστοχη σήμερα Γιώργο, έτσι. Είναι πολύ άστοχη η Γκρίφινς.
37 πόντους έχουν πετύχει σε 3 δεκάλεπτα. Τη στιγμή. 8 στα 27 τίποτα. 8 στα 27 τίποτα. 30% σχεδόν. Ρουσόπουλος και πάλι άστοχος. Το rebound από το Μαγιόρο, φάουλ από τον Βρύση. Πάντως, αν τελικά οι Σουβλέκερς πάνε στο τελικό, νομίζω ότι ο MVP της αναμέτρησης είναι ο Μαγιόρος. Έτσι Γιώργο. Θα γίνει το λάθος και από τον το Κατλίδη και ο Σπυρόπουλος ύστερα από την πάση του Λιράκη θα αφήσει πάνω στο καλάθι 39-52. Πρέσει όλο το γήπεδο τώρα από τους Γκρίφινς. Μαγιόρος, πάει και ο Λιράκης εκεί. Καλή άμυνα, παραλίγο να κλέψει ο Σπυρόπουλος. Το Κατλίδης δεν θα πάρει το σουτ. Αλλάζουν τα μαρκαρίσματα. Μαγιόρος βήματα. Βήματα ακόμα να λάβεις για τους Lakers. Πιστεύω πρέπει να βγει λίγο Μαγιόρος να πάρει ανάσες. Θέλουν και άλλες τέτοιες άμυνες πάντως οι Griffins ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης και του εισιτηρίου που οδηγεί στο τελικό. Ρουσόπουλος στην γωνία. Βρίσεις για τρεις αστοχή, θετικό rebound εκεί. Ο Γιαννέλης ανέβασε και το καλάθι. Θα μπορούσε να μειώσει διαφορά στους 10, 2 βολές για τον Γιαννέλη. Αλλαγή, έξω το Κατλίδης, μέσα ο Μπαρκσάι. Έχουν πάντως, ενώ αστοχή στην πρώτη Γιαννέλης, έχουν ποιοτικό ρόστρο στους Λέκες, έτσι Γιώργο. Σκέψτε τώρα στον πάγκο είναι και ο Δάμης και ο Τοκατλίδης και ο Πετροπουλέας και ο Τσιφτσής. Απλώς για να σταθείς στην Μόστα Λίκ θα έτσι και ανήσεις. Ναι, σίγουρα. 40-52. Με τη μία στις δύο. Παραλίγο το λάθος, θα γίνει το λάθος. Έκλεψε ο Λυράκης. Ωραία πάσα. Στα ίσια να μετράει. Μετράει το καλάθι και η ακουμπήση έχει βρει στο ταμπλό. 42-52. Κι άλλο λάθος από τους Lakers. Και έχουμε time out. Επιστροφή για πάλι σε λίγο. Ή όχι, όχι, δεν έχουμε time out. Εκεί έγραψα συμμαχίες, Μπαρξάιρ με Σπυρόπουλο. Επιστρέφουμε για πάλι σε λίγο. Η σύραξη έληξε με τεχνική ποινή στον Μπαρκσάιρ και στον Σπυρόπουλο. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ του Μπαρκσάιρ. 4 και ο Δάμης. Γιώργο, μαζεύονται τα προβλήματα σιγά σιγά για τους Lakers. Και τώρα Λυράκης. Ευκαιρία να μειώσουν και άλλο τη διαφορά οι Griffins. Λυράκης ψάχνει τις επιλογές του. Γιαννέλης φάουλ. Όχι, είναι το πέμπτο. Είναι το πέμπτο φάουλ του Δάμη. Παιχνίδι τέλος για τον Δάμη. Απίστευτο. Παιχνίδι τέλος για τον Δάμη. Είναι το πέμπτο του φάουλ. Και μπαίνει στέση στο Τοκατλίδης. Πανέξυπνα πήγανε τώρα οι Griffins. Πήγανε εκεί πέρα στο μαρκάρισμα του Δάμη. Ο οποίος Δάμης τώρα συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν το πέμπτο του φάουλ. Μυράκης, Σπυρόπουλος, βήματα. Βήματα, έχει δίκιο ο διαιτητής. Σε όλο το γήπεδο πρες και πάλι, Καντήλης. Βήματα, βήματα από τον Τοκατλίδη. Λάθος νούμερο 26. 20 λάθος αυτό. 26. Λυράκης τώρα. Λάθος από τους Griffins. Δεν μπορούν να κάνουν καν τρίπλα οι Σουλέγες. Κάτι έχουν πάθει πραγματικά και είναι και μετά από τα εμά κιόλας. Αλλαγή.
Έξω ο Γιαννέλης, μέσα ο Κοκόσης. Αυτή η αλλαγή, νομίζω ο Γιαννέλης μπορούσε... Το σχήμα για να τρέξει. Ναι, αλλά Γιαννέλης μπορούσε να απειλήσει νομίζω μέσα από τη ρακέτα. Λυράκης. Τέταρτο ομαδικό από πολύ νωρίς. Σε 2,5 λεπτά έχουν κάνει 4 ομαδικά τώρα οι φιλοξενούμενοι, οι Σουβλέικερς και οι Γκρίφινς πλέον θα πηγαίνουν στις βολές από εδώ και πέρα. Σημαντικός παράγοντας, έτσι Γιώργο. Ναι, σημαντικό είναι, τέταρτο δεκάλεπτο. Στην επαναφορά είναι ο Κοκόσης, ψάχνει παίκτη, θα τον βρει στο πρόσωπο του Σπυρόπουλου. Από εκεί μπάλα πάει στο Λυράκη. Λυράκης, για τρεις ο Λυράκης, αστοχή. Την πάνω Σαρής. Μαγιώρος. Παραλίγο κι άλλο λάθος. Κανδύλης. Μαγιώρος. Κανδύλης, δύσκολη ενέργεια, καλάθι! Καλάθι από τον Κανδύλη. Τώρα Λυράκης. Θα του κλέψει εκεί ο Μαγιώρος. Παρσάιρ, Σαρίς, βήματα εκεί, τα δίνει ο διαιτητής, έχει δίκιο. Είναι βήματα. Ο Βρύσης με το νούμερο 80. Λυράκης. Ο Κώσης προσποιείται εκεί πέρα στο Parkside. Θα περάσει προς τα μέσα. Λάθος, θα κλέψει ο Σαρής. Και τώρα Κανδύλη, Μαγιώρος στον ευθυνδιασμό για 3 αστοχή. Rebound. Lakers μπάλα. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέψαμε στο κλειστό στο Μαζαράκι. 42-54 μπροστά. Οι Σουβ Lakers που έχουν και την κατοχή. 6-22 για τη λήξη. Μαγιώρος στην επαναφορά. Μπαρξάιρ. Κανδύλης. Μπαρξάιρ. Μαγιώρος. Μπαρξάιρ για 2 αστοχή. Ακόμα ένα επιθετικό rebound για τους Σουβ Lakers. Καθλίδης. Μπαρξάιρ, καλή άμυνα. Δεν σουτάρει κανείς. Πολύ καλή άμυνα από τους Griffins τώρα. Ανάγκασαν τους Σουβ Lakers να μείνει μπάλα στα χέρια τους. Ρουσόπουλος. Σπυρόπουλος για 3 αστοχή ο Σπυρόπουλος. Κατοχή για Γκρίφινς. Κοκόσης στον ύπνο. Τους πιάσαν στον ύπνο και ο Γιαννέλης. 44-54. Μαγιώρος, φάλο το Γιαννέλη. Εκ του αποτελέσματος καλό αποδείχθηκε αυτό, καθώς ήταν με παίκτη παραπάνω οι Σουβ Lakers. Ήταν το τρίτο ομαδικό αυτό. Αλλαγή Πετροπουλέας μέσα και Τσιφτσής μέσα. Θα βγει ο Κανδύλης και θα βγει και ο Σαρής. Ενώ για πρώτη φορά μπαίνει με το νούμερο 11 ο Αραμπατζής ο Δημήτρης για τους Griffins. Για να δούμε. Δεν έχει παίξει για 35 λεπτά και μπαίνει τώρα ο Αραμπατζής. Να τον δούμε και τον Δημήτρη. Ξέρεις, μερικές φορές Γιώργο μπορεί να μπει κάποιος παίκτης και να κάνει διαφορά από εκεί που δεν το περιμένεις, έτσι. Ξέρεις κάτι, ναι. Είναι φορτωμένο και με φάουλ, ίσως γι' αυτό τον βάλω, ναι. Γιατί δεν έχει κανένα φάουλ. Για τρεις ο Μαγιώρος! Μαγιώρος! 44-57, μεγάλο τρίποντο. 26 πόντους, 9 rebound, 4 assist. Πάει, double-double. Λυράκι στα κοπή εκεί από το Μαγιώρο. Αλλά θα του κλέψει ο Σπυρόπουλος εκεί. Λυράκι.
Μαζαράκης. Δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι, Αντρέα, το Σουβλέκες που δάχνει τα κοψίματα. Ναι, όντως. Λυράκης θα τον μπουμπουνίσει από εκεί, ναι, για τρεις. Κακό, rebound ο Μπαρξάιρ. Θέλει να τρέξει ο Μπαρξάιρ, Μαγκιόρος. Φάουλ του Αραμπατζή, τέταρτο ομαδικό. Καμία ομάδα τώρα δεν έχει να δώσει φάουλ. Όλα τα φάουλ είναι βολές πλέον. Το Κατλίδης. Μαγκιόρος. Μπαρξάιρ μόνος στα πηγωνία για δύο αστοχή. Λυράκης στο rebound. Θα του κλέψουν εκεί την μπάλα όμως. Τότε και μπάλα. Δεν έχει κερδίσει και ο Λυράκης. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι σε λίγο. Καταχειροκροτούμενος από όλους τους θεατές του γηπέδου εδώ πέρα, ο Νίκος Λυράκης πήγε στον μπάγκο της ομάδας του με πρόβλημα στον αστράγαλο, αν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο με την επανεκκίνηση της αναμέτρησης. Επιστρέφουμε τώρα λοιπόν. 4-41 να πούμε για το τέλος, 59-44 μπροστά. 59-44 μπροστά οι Σουβλέικερς. Στη θέση του Λυράκη μπήκε ο Χρόνης, ο Ηλίας. Και τώρα Σπυρόπουλος. Χρόνης, ωραία προσποίησή του, ωραία και πάσα Ραμπατζής. Λάθος. Έκλεψε ο Μαρξάι. Μαγκιόρος. Γιώργο. Τελώς. Πάνω απ' όλα. Να ευχηθούμε στο Λυράκι να μην είναι τίποτα το σοβαρό και να τον δούμε και στο Summer League το παιδί. Πάνω απ' όλα η υγεία των παιδιών το έχουμε δει και το έχουμε, το επαναλαμβάνουμε σε κάθε μας μετάδοση. Τα παιδιά είναι ερασιτέχνες, έχουν τις δουλειές τους. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Θα στοχίσει ο Χρόνης ο Ηλίας. Και τώρα στους Lakers, Μπαρξάιρ, Τσιφτσίς, Καλάθι. 44-61, 4 λεπτά για τη λήξη. Κόμμανα λάθος, το Κατλίδης θα του κλέψει ο Σπυρόπουλος, ωραία πάσα. Μπερδεύτηκε λίγο και ο Γιαννέλης, θα στοχίσει. Τον σηκώσαν εκεί πέρα. Τρία και 37 για το τέλος. 44-61. Μπουραντάς μέσα, Ρωσόπουλος έξω. Χρόνης, Αραμπατζής. Χρόνης. Καλλιωτή προσπάθεια, κατοχή για Σουβλέικερς. Έχουμε λοιπόν Γιώργο το ζευγάρι του τελικού, έτσι. Σουβλέικερς με Sex Pistons την Τετάρτη στο κλεισό του Πλάτωνα, 9.30 ώρα. Για τον πρωταθλητή της Master League, Μαγκιόρος. Ασταμάτητος ο Μαγκιόρος, 28 πόντους. 44-63. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σπυρόπουλος, τον μαρκάρει ο Τοκατλίδης. Μπουραντάς, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Θα μπει για πρώτη φορά ο Μπαϊρακτάρης. Μανώλης Μπαϊρακτάρης, για πρώτη φορά θα πάρει και αυτός λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι. Θα πάρει τη θέση του Πετροπουλέα. Και από την άλλη πλευρά μπήκε με το 80 ο Βρύσης. Βγαίνει ο Σπυρόπουλος, βγαίνει ο Σπυρόπουλος. Καταχειροκροτείται από τους συμπαίκτες του στον πάγκο. Καθώς τα παιδιά αυτά έχουν πάρει ήδη την άνοδο, έχουν πετύχει ήδη το στόχο της ανόδου στη Master League. Μπουραντάς. 2-2, 46-63. Και τώρα το Κατλίδης. Μαγκιόρος,
Τσιφτσής, το Κατλίδης δεν παίρνει το σούτ, ωραία πάσα, Παρκσάιρ, καλάθι! Τρομερή ασίστ από τον Κατλίδη που έκανε πολύ καλή εμφάνιση σήμερα και 46-65, 2,5 λεπτά για να τελειώσει ο ημιτελικός. Διαδικαστικό χαρακτήρα. Για τρεις από τη γωνία, Μπουραντά, σα στοχή. Το Κατλίδης rebound. Μαζί μας και οι κομισάροι της διοργάνωσης. Τσιφτσής στην άλλη πλευρά, Μαγιώρος. Τσιφτσής, ωραία πάσα, Μπαρξάιρ, αστοχή. Το rebound είναι από τον Μπουραντά. Νομίζω πετάξαν λεπτή πετσέτα γκρέφτης αφού γίνει και ο Σκουρόπινος. Ναι, Γιώργο, εντάξει, είναι διαφορά στους 19 πόντους, οκ. Okay. Λίγο είναι. Ναι. Μπουραντάς. Πάντως δίκαια οι Γκρίφιτς βρίσκονται στη Μάστερ Λίγκ, έτσι. Βέβαια. Η πορεία τους ήταν αξιοζήλευτη και τους παρακολουθούσε όλο το χρόνο, όπως και σου βλέπει και... Κοίταξε, Γιώργο, και οι τέσσερις ομάδες δικαιότατα άξιζαν να είναι στο Final Four. Πραγματικά πιστεύω ότι ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Development. Έξω τώρα ο Μαγιώρος, καταχειροκροτείται ο Μαγιώρος με 28 πόντους. Σίγουρα είναι ο MVP του δεύτερου ημιτελικού, έτσι Γιώργο. Ναι. 28 πόντους, πήρε 10 το rebound. Θα κάνει το double-double. Ευστοχή ο Μπουραντά στην πρώτη, Βολίβρη 47-65, μικρή σημασία έχουν όλα αυτά. Έξω η δεύτερη. Κατοχή για τους... Κατοχή για τους Griffins. Μπουραντάς για τρεις. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Το rebound είναι από τον Κατλίδη. Θα σώσει την κατοχή. Παρακτάρης για τρεις μέσα. Τσιφτσής για τρεις. 47-68. 9-21. Τρομερό ποσοστό, Γιώργο. Τρομερό ποσοστό για ημιτελικό. Είναι κάτι λιγότερο από το 50%, έτσι 47-48% πρέπει να πάρουν τα παιδιά. Λάθος τώρα από τον νούμερο 12, από τον Δάρα, τον Θανάση τον Δάρα. Ένα λεπτό και 7 δεύτερα. Τσιφτσής, το σκέφτεται, Νιάδας, Μπαρξάιρ, Μπαϊρακτάρης. Για τρεις ο Νιάδας, αστοχή. Τσιφτσής, επιθετικό rebound. Θα πάρει το φάουλ δικαίωμα για δύο βολές του Τσιφτσή. Το step θετικό rebound για τους Λέικερς. Πω, απίστευτο. Πόσα είναι τα συνολικά? 52-17. 17 rebound έχουν πάρει Griffins. Μόνο 17, 52-17 μεγάλη. 35 rebound παραπάνω. 47-69. 35 rebound, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ το όνομα. Μιλάμε τώρα δηλαδή, εντάξει. Το τεράστια διαφορά στα rebound. Και ακόμα ένα τώρα από τον Κατλίδη επιθετικό. Μπαϊρακτάρης, αστοχή. Φάουλ, φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Το πήρε ο Νιάδας, δύο βολές για τον Νιάδα. Ναι, οφείλεται σε αυτό ότι οι Σουβλέκες έχουν 18-39 δίποτα. Πάνω από το... 28. Έξω η πρώτη από τον Νιάδα. Μέσα η δεύτερη, 47-70. Μπήκε ο Κούλης τώρα για τα τελευταία 40 δεύτερα στη θέση του Γιαννέλη. Φάουλ το Κατλίδη, δύο βολές για τον Δάρα. Με τη διαφορά στους 23 πόντους και παίζουν άμυνα οι... Έξω η πρώτη, θα παραμείνει το 47-70. Μέσα η δεύτερη, 48-70. Ξάρι στον Κατλίδη. Θα του κλείψει.
κλέψει εκεί πανέξυπνα ο Δάρας, αλλά έκλεψε ο Μπαρξάιρ τώρα. Κατοχή για τους Σουβλέικερς. Μπαρακτάρης. Τσιτσίς. Ο κότς Ποντίκης έκανε εξαιρετική δουλειά σήμερα με τους Σουβλέικερς. Κλέψουν τώρα εκεί χαμός, βουτιές, η μπάλα και έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε το δεύτερο φιναλί στο τελικό που θα γίνει Τετάρτη στον Πλάτωνα. Οι Σουβλέικερς εύκολα κέρδισαν με 22 πόντους τους Γκρίφινς. Τελικό σκορ στο κλειστό του κλαπ του Μαζαράκη. Γκρίφινς 48, Σουβλέικερς 70. Να πούμε λίγο κάποια χρήσιμα στατιστικά για τους Γκρίφινς. 14 πόντους ο Λυράκης και 5 κλεψίματα, ο Σπυρόπουλος 10 πόντους και 3 rebound και ο Κοκκώσης ο Θόδωρος 9 πόντους. Απ' την άλλη πλευρά για τους Blakers τεράστια εμφάνιση από το Μαγιώρο τον Γιώργο με 28 πόντους, 10 rebound, 4 assist, 3 κλεψίματα και 2 block. Τον ακολούθησε απόδοση ο Τσιφτσής ο Στέλιος με 9 πόντους, το Κατλίδης 6, ο Δάμης 6 και ο Νιάδας 5. Από μένα τον Ανδρέα Βενέτη και τον Γιώργο Πρίτσο που ήμασταν στην περιγραφή της αναμέτρησης, καλό σας βράδυ.